πρεμιέρα ήταν πριν ακριβώς ένα χρόνο στο Αλεξανδρίνσκι, το Εθνικό Θέατρο της Ρωσίας. Είναι η δεύτερη φορά που το σκηνοθετώ. Με ενδιαφέρει πάντα η επική ιδέα, δηλαδή η μεγάλη ιδέα για την τέχνη, η μεγάλη φόρμα, αλλά και η μεγάλη ιδέα με αυτή την έννοια για τη ζωή. Μέσα από αυτή την έννοια, την ιδέα, την μεγάλη ιδέα, ήθελα να δω τον σύγχρονο κόσμο, έναν κόσμο με πολέμους, με πολύ άσχημα πράγματα και να δοκιμάσω ο ίδιος, δουλεύοντας χρόνια πάνω στο σώμα και τη φωνή, πλέον στο χώρο του Μπρέχτ, τις τεχνικές μου. Στη νύχτα τη βαθιά, τώρα που ο στρατός όλος κοιμάται, και εκείνος λέει αυτά τα λόγια. Ο τίτλος είναι «Έαση τρέλα», δηλαδή είναι η τρέλα, είναι η υπερβολή, είναι αυτό το όριο το οποίο το υπερβαίνει ο άνθρωπος και κάνει εξολογικές πράξεις, παραλυρεί, φτάνει μέχρι το να γίνει δολοφόνος και παράλληλα να χαίρεται, αλλά να χαίρονται και αυτοί που βλέπουν τους φόνους και όλες τις καταστροφές. Δηλαδή λίγο πολύ αγγίζω με αυτή την παράσταση ένα τεράστιο ζήτημα της εποχής μας που είναι ο απανθρωπισμός. Πιστεύω ότι δεν πρέπει ο δημιουργός να κλείνει τα μάτια του μπροστά σε αυτό που γίνεται, αλλά και δεν πρέπει να τα ερμηνεύει σε ένα πρώτο επίπεδο, με έναν αφελή, περιγραφικό, πρώτο επίπεδου τρόπο. Για μένα το πολιτικό μήνυμα πρέπει να επαληθεύεται σε μια υψηλή αισθητική φόρμα. Αυτός είναι και ο λόγος που κάνω πολιτικό θέατρο και έχω ασκηθεί πραγματικά. Με λένε με αυτή την έννοια φορμαλιστή και αυτό μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί πιστεύω ότι στην υψηλή φόρμα φαίνεται και η αξία του περιεχομένου. Αυτό πραγματικά που διαπιστώνει κανείς είναι ότι αυτός ο κόσμος, ο μεγάλος, είναι πολύ μικρός ο κόσμος και πρέπει κανείς πραγματικά να βγαίνει από τα όρια της μικρής του ύπαρξης, της μικρής του πατρίδας, να συναντά άλλους πολιτισμούς, να επικοινωνεί και με αυτή την έννοια να ανταλλάσσει ιδέες, σκέψεις, να παίρνει και να δίνει και έτσι να προχωράει σε αυτόν τον κόσμο. Η ισοστρέφεια δεν κάνει καλός, ο καλός δημιουργός κι αν είσαι όταν είσαι κλεισμένος στο καβούκι σου, νομίζω ότι δεν δράσω όπως θα έπρεπε να δράς, δηλαδή να ανοίγεσαι στον κόσμο. Αυτό το άνοιγμα στον ορίζοντα για μένα είναι μια συγκλονιστική, η συγκλονιστικότερη δυναμική της τέχνης. Για μένα το καμπανάκι, ας πούμε, που χτυπάει και έντονα και πρέπει να το λάβουμε πολύ υπόψη, είναι αυτό της απώλειας της μνήμης, δηλαδή πρέπει να μην ξεχάσουμε. Όσο ξεχνάμε, τόσο θα είμαστε εκτεθειμένοι απέναντι στο κακό και σε αυτό που έρχεται, το οποίο το έχει φέρει, το εδραιώνει ήδη η παγκοσμιοποίηση σε όλο τον κόσμο και είναι η λύθη. Θα κινδυνεύουμε ακόμα περισσότερο και θα αποεδαφοποιόμαστε, δηλαδή θα είμαστε εξεριζωμένοι, χωρίς να μπορούμε να στερεώσουμε κάτι στη ζωή, στην τέχνη, παντού. Για μένα το 22 είναι και έτσι μια πολύ ενδιαφέρουσα χρονιά, γιατί εκεί θα ολοκληρώσω τον κύκλο του Διόνυσου, δηλαδή θα σκηνοθετήσω τις τελευταίες βάκχες στη Σενεγάλη, στα Σουαχίλη, όπου θα μεταφραστεί και το βιβλίο της Μεθόδου μου σε αυτή τη γλώσσα και θα είναι νομίζω η 25η γλώσσα τότε και θα είναι πραγματικά έτσι πολύ σημαντικό, γιατί θα ολοκληρώσω το τάμα στο Διόνυσο. 7 σκηνοθεσίες των βακχών με 7 διαφορετικούς Διόνυσους από 7 διαφορετικούς σπουδαίους πολιτισμούς και γλώσσες. Επιμένετε σε μια λιτότητα, σε μια καθαρότητα και σε μια συγκεκριμένη εκφραστικότητα μέσα από τα μέσα που χρησιμοποιείτε. Το έχετε ξανασκεφτεί ποτέ? Ναι, είναι μια συγκεκριμένη γλώσσα η οποία ζυμώθηκε πολύ αργά, γεννήθηκε πριν 40 χρόνια, αναπτύχθηκε. Είναι χαρακτηριστική αυτή η γλώσσα της δουλειάς μου. Δηλαδή, κανείς αμέσως αντιλαμβάνεται ότι αυτό που βλέπει έχει τη συγκεκριμένη σφραγίδα και αυτό δεν μπορώ να το εγκαταλείψω με τίποτα. Δηλαδή, δεν θα μπορούσα, μια και δουλεύω τόσο πολύ το χρόνο, το πάθος, το πένθος, τι θα γίνει, όλα αυτά τα ζητήματα
που είναι βασικά ζητήματα της τραγωδίας, γιατί από εκεί εκπορεύεται όλη μου η προσπάθεια, δεν θα τα υποκαθιστούσα με άλλα πράγματα, δηλαδή δεν θα μπορούσε, δεν με επηρέασε καθόλου ο μεταμοντερνισμός. Όπως δεν επηρέασε τον Σουτζούκη ή τον Βασίλευ, κάποιοι δεν επηρεαστήκαμε. Δηλαδή αυτοί που έχουν ένα δικό τους στίγμα δεν επηρεάστηκαν από την μόδα, δεν επηρεάστηκα. Ούτε επηρεάστηκα ποτέ, ούτε κολακεύτηκα όταν μου πρότειναν μεγάλες δημόσιες θέσεις. Τις αρνήθηκα όλες. Έχω το δικό μου το συγκεκριμένο δρόμο, εδώ, πολύ έξω, είναι μοναχικός, αλλά αισθάνομαι ότι είναι πολύ δημιουργικός και έτσι πορεύομαι. Всегда найдутся свои мирные уголки. Война потом вытворяет любые потребности. Ну, положим, во время войны.